Όταν λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μας πει μεθαύριο: ρε παιδιά, ξέρετε κάτι, για να σας δώσω λεφτά πρέπει να μου δώσετε αυτό, το τάδε νησί ή δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε άλλο, τότε η θέση σας ποια θα είναι? Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Πρώτον, η συμφωνία την οποία είπαμε, ναι, είναι γραπτή και συγκεκριμένη και δεν περιλαμβάνει κανένα νησί και κανένα εθνικό έδαφος. Αν θες λοιπόν τη γνώμη μου για το ποιο θεωρώ πιθανότερο κίνδυνο για να χάσουμε ένα νησί, θα σου πω θεωρώ την πιθανότητα της χρεοκοπίας πολύ χειρότερη. Να σου το εξηγήσω για να το καταλάβεις. Όταν θα χρεοκοπούσει η Ελλάδα ή αν χρεοκοπήσει, αν δεν το αποφύγουμε, τα αεροπλάνα μας θα πάμε να πετάξουν πάνω από 3 μέρες. Εσύ αν είσαι στην Τουρκία, πότε θα έπαιρνες νησί από την Ελλάδα? Όταν θα ήταν χρεοκοπημένη, όταν δεν ήταν? Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούω. Σας ακούω, για απαντήστε μου. Ξανακάνετε την ερώτηση. Σου είπα. Η συμφωνία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να παίρνουμε τα λεφτά είναι συγκεκριμένη. Είναι γραπτή, είναι σαν ένα συμβόλαιο. Και δεν περιλαμβάνει κανένα νησί. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω τώρα? Το καταλαβαίνω. Μπράβο. Πάμε στο δεύτερο ενδεχόμενο. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι η χρεοκοπία. Χρεοκοπία σημαίνει ότι τα αεροπλάνα που έχουμε στο Αιγαίο μετά από 3 μέρες δεν θα είχαν ανταλλακτικά και καύσιμα. Και σε ρωτώ, είσαι η Τουρκία και θες να πάρεις ένα νησί. Πότε θα θεωρούσες καλύτερη ευκαιρία να πάρεις το νησί, όταν η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει ή όταν δεν έχει χρεοκοπήσει? Φαντάζομαι φυσικά όταν η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει. Συγχαρητήρια. Άρα πότε είναι πιθανότερο να χάσει το νησί, όταν είσαι στο δούλου του ή όταν 19 Μαΐου θα έχει χρεοκοπήσει? Υπάρχει χώρα η οποία απαντώ. Μπήκε στο... Σου κάνω ερώτηση, με πήρες. Μου είπες δεν θα με ξαναψηφίσεις. Δικαίωμά σου. Σου λέω κάνεις λάθος, αλλά δικαίωμά σου. Σου ερωτώ τώρα. Πότε είναι πιθανότερο? Για να καταλάβεις το ιστορικό ανάλογο. Η Ελλάδα χρεοκόπησε το 1893. Το ξέρεις αυτό? Ναι, ναι. Το 1897 η Τουρκία μας έκανε πόλεμο. Και δεν κατελήφθη η Αθήνα κατόπιν επεμβάσεως των ξένων δυνάμεων, διότι δεν θέλανε η Τουρκία να ξαναφτιάξουν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλιώς θα μας είχε καταλάβει. Το καταλαβαίνεις λέω τώρα? Ναι, το καταλαβαίνω. Τον ίδιο κίνδυνο και μεγαλύτερο σήμερα διατρέχουμε εάν η Ελλάδα χρεοκοπήσει. Γιατί σήμερα, λόγω των νέων τεχνολογιών στον πόλεμο, χώρα που δεν έχει λεφτά δεν μπορεί να πολεμήσει ούτε και 24 ώρες. Το καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνω. Συγχαρητήρια. Αν το καταλαβαίνεις αυτό, θα καταλάβεις γιατί εγώ έπρεπε να ψηφίσω ναι. Και θα είσαι περήφανος γι' αυτό. Όχι δυστυχισμένος. Υπερήφανος. Γιατί εγώ βρέθηκα, αγαπητέ, αφού μου έκανες τη μοίρα με πάρεις, στο εξής τρομερό δίλημα. Να ψηφίσω αυτό που βλέπω ότι είναι σωστό, αλλά θα φέρει πολλούς σαν και εσένα που με το θυμικό το δέχομαι. Θα βγαίνουν να μου λένε εγώ, και εσύ να ψηφίζω. Όχι, αγαπητέ μου, άλλο δεν σου μιλώ με το θυμικό. Μόνο θυμικό είναι αυτό που είπες. Μόνο θυμικό είναι φυσικά, αυτό που είπα. Γιατί για να μου πεις να ψηφίσω όχι, πρέπει να μου πεις και σε ακούω αμέσως τώρα τι έπρεπε να κάνουμε. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε. Τώρα σε ακούω. Περιμένεις από μένα να πούμε ένας απλός πολίτης να σου πω τι θα έπρεπε να κάνουμε. Γιατί. Για πες μου εσύ οι χώρες που μπήκαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από εκεί και πέρα τι κάνανε. Άλλες τα καταφέραν, άλλες όχι. Σου απαντώ. Η Αργεντινή δεν τα κατάφερε. Και μέχρι σήμερα, γιατί ακούσαν την Αργεντινή, πού είναι η Αργεντινή σήμερα, το 2001, όταν τελικά τα έσπασε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κήρυξε πάυση πληρωμών, μέχρι σήμερα που έχουμε 2010, έχει τυπωμένο δικό της νόμισμα εσωτερικό, δεν μπορεί να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές και είναι μια χώρα παρείας του συστήματος. Και πριν από λίγους μήνες, η κυβέρνηση Αργεντινής έχει κάνει πρόταση να πληρώσει το 33% των δανειστών της, παρακαλάει δηλαδή, για να της επιτραπεί να ξαναμπεί στις διεθνείς αγορές. Αυτό είναι η Αργεντινή. Τουρκία. Μπήκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2001. Το 2003 είχαν καταφέρει να βγάλουν λεφτά, πληρώσαν τα λεφτά που είχαν πάρει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σήμερα είναι κυρίαρχη δύναμη στη Μεσόγειο. Θα σου πω δηλαδή ότι υπάρχουν 2 δρόμοι. Να ξέρετε κάτι άλλο για τη συμφωνία. Η συμφωνία ανά πάσα στιγμή σταματάει. Ποια στιγμή? Όταν η Ελλάδα έχει φτιάξει την οικονομία της ώστε να μπορεί να δανείται διεθνείς αγορές και όταν η Ελλάδα έχει φτιάξει την οικονομία της ώστε να μπορεί να δώσει πίσω τα χρήματα μέχρι που έχει λάθει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει τώρα μεταξύ μας τελείως καμία ελπίδα αυτή η χώρα εδώ πέρα να συνέρθει. Εγώ ξανά άκου, αγαπητέ, πώς το μικρό σου όνομα? Πέτρος. Άκου, Πέτρο μου. Μου έκανε τη μοίρα με πάρεις και σε ευχαριστώ. Σου απαντώ. Εγώ είμαι βουλευτής. Εγώ δεν μπορώ να πω δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Γιατί το δικό σου δεν με νοιάζει τι θα γίνει, λέει το ωραία στην τηλεόραση, δεν σε ξαναψηφίζω, πετάω για όλη τη σελίδα. Δεν είπα εγώ ότι δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Είπες δεν έχω πρόταση, είπες. Δεν έχω πρόταση. Άμα δεν έχει πρόταση, δεν με νοιάζει τι θα γίνει, Πέτρο. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εγώ σου λέω. Η μόνη δυνατή λύση που υπήρχε την περασμένη εβδομάδα εδώ που μας φέρανε, δεν κυβέρνησα εγώ, εδώ που μας φέρανε ήταν αυτή. Εσύ που μου λες τώρα ότι πρέπει να ψηφίσω όχι, εσύ που το λες, εγώ σου λέω τα μόνο αυτή.
Εσύ δεν πρέπει να μου πει μια άλλη πρόταση. Πώς με κατηγορείς λοιπόν, πώς με κατηγορείς, με τι ήθος με κατηγορείς, αφού παραδέξεις ότι δεν έχεις πρόταση. Δεν σε κατηγορώ. Πώς με κατηγορείς. Δεν σε κατηγορώ. Την πρώτη, το πρώτο δευτερόλεπτο, το πλήκο δεν σε ξαναψηφίζω. Δηλαδή αυτό είναι έπαινος. Απλά σου εξηγώ ότι σε εσάς τους πολιτικούς, κάποια στιγμή θα πρέπει να τα βάλετε κάτω και να τα ζυγίσετε λίγο τα πράγματα. Και οι πολίτες. Έτσι δεν είναι. Και οι πολίτες. Βεβαίως και οι πολιτικοί. Βεβαίως και οι πολίτες. Απαντώ λοιπόν. Παίρνεις και μου λες. Δεν αντιδικούμε. Μην με ξαναπείς ποτέ, δεν με νοιάζει. Αυτό σου είπα και εγώ. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας βουλευτής. Εγώ ήμουν ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν μπω στη Βουλή και ευελπιστώ να είμαι ο Άδωνης Γεωργιάδης και όταν θα τελειώσω την πολιτική μου σταδιοδρομία. Εμένα με ψήφισες για ένα και μόνο λόγο. Γιατί μου έχεις εμπιστοσύνη, όταν σου λέω κάτι, το λέω με κίνδυνο να ωφελήσω την πατρίδα και όχι να ωφελήσω τον εαυτό μου. Πρέπει να είσαι περήφανος όταν σου λέω κάτι που ξέρω ότι είναι δυσάρεστο. Το καταλαβαίνετε που σου λέω. Το καταλαβαίνω. Μπράβο. Έχεις λοιπόν και μου λες. Δεν θα ξαναψηφίσω γιατί ψήφισες, ναι. Μάλιστα. Και σου απάντησε το ρωτώ εγώ. Μπρε, Πέτρο μου, μην ξαναψηφίσεις. Έχεις άλλη πρόταση. Και μου απαντάς. Δεν έχω καμία. Ωραία τώρα. Είναι αυτή η πολιτική κουβέντα. Εσύ πες μου την ειλικρινά, είναι πολιτική κουβέντα. Λοιπόν, δεν είναι πολιτική κουβέντα, γι' αυτό θα αφήσω και τους επόμενους να μιλήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, μάλιστα. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη. Σας ακούω. Εγώ είμαι το δεύτερο τηλεφώνημα που αυτή τη στιγμή έχει λύση. Σας ακούω. Την οποία εσείς λέτε ότι δεν σκεφτήκατε ή δεν μπορέσατε να σκεφτείτε και θα κάνω μόνο μία μικρή νότα πριν πω στη λύση. Όχι, όχι, σε παρακαλώ πολύ. Είναι τόσο σημαντική η λύση, μην κάνεις καμία. Πες τη λύση για να κερδίσουμε χρόνο για τους άλλους. Λύση, ακούω. Όχι, είναι πολύ σημαντικό να πούμε το πριν και να καταλάβουμε αν τα λεγόμενά σας. Γιατί δυστυχώς είμαι και εγώ ένας από αυτούς τους ψηφοφόρους. Ωραία. Τους δικούς σας. Πηγαίνετε λίγο γρήγορα, αφήστε δυστυχώς. Πηγαίνετε για κύριε Χωμακάρη, πείτε. Γιατί ο κύριος Καρατζαφέρης πηγαίνει και μιλάει με ανθρώπους σαν τον Σιμίτη, μιλάει σαν τον. Ακούστε. Μη χάνω χρόνο, έχω πολλές γραμμές. Θέλετε να μας πείτε τώρα αυτό που θέλετε να πείτε. Ας πούμε την πιο απλή λύση, πάμε. Η οποία δεν είναι δικιά μου, είναι του κυρίου Κόλμερ. Ο οποίος είναι έγκριτος οικονομολόγος. Πάμε. Η Ελλάς, πέρα από το γεγονός ότι εξυπηρετεί ένα δάνειο εξωτερικό, τι άλλο κάνει. Πρέπει να πληρώνει μισθούς, συντάξεις, νοσοκομεία, προμήθειες. Σωστό. Πόσα δισεκατομμύρια είναι αυτά, κύριε Γεωργιάδη. Αρκετά. Πάρα πολλά. Γιατί μια Παρασκευή δεν κλείνει τις τράπεζες. Να αρχίσει να κόβει ο κορυδαλός νόμισμα. Αυτή είναι η πρώτη λύση, κύριε Γεωργιάδη. Και όχι η ανέφικτη, την έχουν πει οι οικονομολόγοι. Γιατί εγώ είμαι φυσικός. Δεν είμαι οικονομολόγος. Και αν εσείς έχετε σκολικοειδίτη και μου πείτε να σας εγχειρήσω, δεν θα κάτσετε να σας εγχειρήσω. Κορόιδο είστε. Και εγώ σας ρωτώ, τι οικονομικές γνώσεις έχετε και από ποιους συμβούλους, τους οποίους έχει ο κύριος Καρατζαφέρης, πείθει εσάς και την ομάδα των βουλευτών να βγαίνετε και να λέτε πράγματα τα οποία είναι ατοπήματα. Ούτε οι πρωτοετής του Οικονομικού Πανεπιστημίου δεν θα τα λέγανε αυτά τα οποία λέτε. Με επιχειρήματα ότι ή μπαίνουμε στο νομισματικό ταμείο ή έρχονται οι Τούρκοι και μας κάνουν πόλεμο. Δεν έχει ρεζέρβες στην κίνηση Ελλάς να πετάξει τα αεροπλάνα της παρά μόνο για τρεις μέρες. Για πόσες μέρες. Για τρεις μέρες έχετε. Για πόσες μέρες. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ανταλλακτικά των αεροπλάνων. Τα ανταλλακτικά των αεροπλάνων για πόσες μέρες. Να κρεμάσουμε στο Σύνταγμα αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ρεζέρβες. Για πόσες μέρες, ξέρετε. Εγώ σας απαντώ, μην παίζετε με τις μέρες. Γιατί δεν κόβει νόμισμα η Ελλάδα. Να απαντήσω τώρα. Βεβαίως. Πολύ. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το να μην μπαίναμε στη ζώνη του ευρώ, κάτι που προσχέτε εγώ προσωπικά είχα δώσει μάχη τότε, φωνή βοώντας εν τη έρημο, και σας επαναλαμβάνω και τώρα ότι η δική μου γνώμη είναι πως πρέπει κάποτε να φύγουμε από τη ζώνη του ευρώ. Ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αναπτυχθεί οικονομικά όσο είναι στο ευρώ. Και όχι μόνο η Ελλάδα, και όλες οι χώρες του νότου πραγματικότητα. Άλλο το να επιλέξεις εσύ τον χρόνο που θα φύγεις όμως από τη ζώνη του ευρώ και άλλο το να φύγεις κηρύσσοντας χρεοκοπία. Το να φύγεις κηρύσσοντας χρεοκοπία σημαίνει ότι το νόμισμα που θα κόψεις αγαπητέ θα είναι πληθωριστικό νόμισμα. Θα είναι σαν τα κατοχικά νομίσματα. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω ή δεν το καταλαβαίνετε. Ακούστε να δείτε, είμαι αρκετά ευφυής και πρώτα απ' όλα η σχολή την οποία έχω κάνει, είμαι φυσικός, σας είπα ξαναπάλι, εγώ δεν είμαι φιλόλογος. Εγώ δεν είμαι μόνο φιλόλογος, ιστορικός για την ακρίβεια. Είμαι και επιχειρηματίας και έχω βγάλει λεφτά στη ζωή μου και αυτό είναι πάνω από το πτυχίο που έχετε. Με συγχωρείτε, αλλά εντάξει, και ο κύριος Κόκαλης είναι επιχειρηματίας, σημαίνει, αλλά κάνει δουλειές με το δημόσιο. Αυτό εγώ δεν έχω κάνει καμία δουλειά με το δημόσιο, αγαπητέ. Δεν έχω πουλήσει το δημόσιο ούτε ένα βιβλίο. Άρα θα μου επιτρέψετε να μην με προσβάλλετε για τρίτη φορά. Είπαμε να μιλήσουμε, αλλά όχι με προσβολές. Εγώ δεν σας είπα ότι είστε σαν τον Κόκαλη. Αντιλαμβάνεστε τι θα πει. Να κόψεις νόμισμα δικό σου έχοντας κηρύξει χρεοκοπία. Το έχει κάνει η Αργεντινή. Μπορείτε να καλέσετε στο γραφείο σας το βουλευτικό δύο-τρεις δημοσιογράφους οι οποίοι είναι οικονομολόγοι όπως σας λέει ο κύριος Κόλμερ. Ο κύριος Κόλμερ